unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Railroad Evolution. Είναι ένα expansion για το αγαπημένο Railroad Revolution. Το συγκεκριμένο, ο συνολικός τίτλος είναι λίγο γλωσσοδέτης. Είναι Railroad Revolution, Railroad Evolution. Το οποίο έρχεται σε αυτό το μικρό πακετάκι, το οποίο ευθύς αμέσως βλέπετε ότι έχει ένα χάρτη και κάποια extra punchboard. Να πούμε ότι έχουμε κάνει βίντεο για το βασικό παιχνίδι, το Railroad Revolution. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, χωρίς να έχει δύσκολους κανόνες, έχει πάρα πολλά πράγματα να ευχαριστηθείς. Έχει την ομορφιά του βάθους ενός παιχνιδιού της What's Your Game, η οποία είναι γνωστή για τα βαριά της παιχνίδια, βλέπετε Madeira και ούτω καθεξής, γεμάτα ζουμερά χορταστικά Eurogame και άλλα παιχνίδια, έχουμε κάνει πολλά παιχνίδια τις βίντεο στο κανάλι. Το διαφορετικό που έχει το Railroad Revolution και μου αρέσει πολύ είναι ότι μπορείς να το παίξεις και με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν παίξει βαριά παιχνίδια. Εντάξει, δεν είναι εισαγωγικό, δεν είναι η άπικη του Κατάν, δεν είναι Ticket to Ride, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι δύσκολο παιχνίδι και έχει πολύ, δηλαδή θα το ευχαριστηθεί σίγουρα και κάποιος gamer. Υπήρχε κάποια κατηγορία, κάποιο hype αρνητικό, ότι έχει σπασμένη στρατηγική γιατί μπορεί να πας για το Telegraph κάτω και να πάρεις πολλούς πόντους. Ίσως είναι αλήθεια σε κάποιο βαθμό, ίσως όχι. Προσωπικά ποτέ δεν το βρήκα πρόβλημα στα παιχνίδια μου, γιατί ποτέ δεν φανταστείτε ότι έπαιρνα κάποιους πόντους από το Railroad κάτω. Αλλά στήζα σε άλλα πράγματα και έβγαζα πολύ high score και συνήθως έπαιρνα πολλούς πόντους στο παιχνίδι, χωρίς να πηγαίνω για τα αποκλειστικά για τα τελέγραφα κάτω. Όπως και να έχει όμως, δεν ξέρω γιατί, ίσως έχει κάποιο βάθος ή κάποια λογική. Το άκουσε η εταιρεία και αυτό που έκανε είναι έχει βάλει διαφορετικό χάρτη για replayability. Όπως λένε και οι ίδιοι, έχουν αλλάξει το σύστημα που σκοράρουν τα τελέγραφα. Είναι διαφορετικό scoring system για το Telegraph Connections, οπότε προς αυτή τη δουλειά κατεύθυνση δουλέψανε. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια εταιρεία η οποία περηφανεύεται για τα βαριά της παιχνίδια, οπότε και μόνο να υπάρχει υποψία το ότι μπορείς να πάρεις εύκολα πόντους σε κάτι από τα υπόλοιπα σε σχέση με τα άλλα, νομίζω γι' αυτό ασχοληθήκανε να βγάλουν αυτό το expansion. Και επιπλέον έχει ένα καινούριο customizable performance scoring σύστημα και extension για τα ταμπλό των παικτών. Το παιχνίδι συνεχίζει να παίζει 2-4 παίκτες, 45 με 90 λεπτά, ένα άλλο ατούτου ότι παίζει πολύ λίγο. Τώρα αυτό είναι expansion, μιλάμε για το expansion, έτσι. Αλλά δεν αυξάνει το χρόνο παίξηματος και απευθύνεται σε ηλικίες 12 και πάνω. Εδώ τώρα το complexity έχει ανέβει στο 3,67 στα 5. Ανήκει στην κατηγορία network και root building, γιατί φτιάχνουμε δίκτυα προσπαθώντας από την ανατολική, από τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες στην επανάσταση βιομηχανική που έγινε, να φτάσουμε στις δυτικές, κάνοντας σιδηροδρομικό δίκτυο. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα όπου χτίζεις το pool shop εργάτες, όπου οι εργάτες σου έχουν διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με το αν τους βάλεις συγκεκριμένες θέσεις και ούτω καθεξής. Αναφέρουμε στο βασικό παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι και εδώ δεν θα έχουν κάνει κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να χωράει μέσα στο βασικό το κουτί, και νομίζω ότι δεν είχε insert, οπότε απλά εγώ έχω κάποια planar box. Λοιπόν, ανοίγουμε κατευθείαν το χάρτη. Καινούριος χάρτης σημαίνει ότι έχουν αλλάξει, δεν ξέρω αν είναι revised, αν είναι διαφορετικός, έχουν αλλάξει σίγουρα κάποια πράγματα ως προς το connectivity και ως προς τους σταθμούς, τι ενώνει με τι και ούτω καθεξής. Να το ανοίξουμε λίγο να το δούμε σε ένα πιο μεγάλο πλάνο. Δεν μ' αρέσει αυτό όταν είτε το δείξουμε για λίγο, στα παιχνίδια. Θέλω να ανοίγω το ταμπλό μου και να είναι flat ο χάρτης. Δείτε το λίγο εδώ. Μάλιστα. Εδώ. Λοιπόν, αυτό δεν μ' αρέσει όταν γίνεται σε εταιρείες. Παρόλο που το χαρτό είναι πολύ χοντρό, είναι matte, linen finish, είναι πολύ καλής ποιότητας. Εντάξει, ίσως στρώσει με λίγο βάρος, αλλά γιατί αυτό μπορεί πολύ απλά να γίνει αν εδώ έχουν προσέξει λίγο καλύτερα το πώς κόβουν το ταμπλό και πώς το ενώνουν. Και αυτό και σε κάποια παιχνίδια το ανοίγεις και κάθεται flat τελείως και σε κάποια όχι. Το λέω γιατί δεν είναι καινούργια εταιρεία. Οπότε αυτά πρέπει να μην παρουσιάζονται για μένα σε εταιρείες οι οποίες είναι χρόνια στο χώρο, γιατί είναι βασικές λεπτομέρειες και μυστικά που μαθαίνεις όταν είσαι καινούριος στη βιομηχανία και βγάζεις τα πρώτα παιχνίδια. Όχι όμως όταν έχεις βγάλει τόσα παιχνίδια. Αυτό δεν επιτρέπεται σε εταιρεία που έχει πολλά παιχνίδια, για μένα. Μικρό το κακό όμως, γιατί εγώ έχω αιμονές ως γνωστόν, οπότε πάμε λοιπόν στο επόμενο. Το παιχνίδι συνεχίζει να παίζει με 4 παίχτες. Βλέπω να είναι λίγο περισσότερο glossy τα ταμπλό. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο glossy, είναι linen finish. Καλής ποιότητας, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν τόσο γλώσσι στο γυαλίζουν, δηλαδή, στο εισαγωγικό. Μπορεί να δούμε κάποια miss and match. Μικρό το κακό, εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν 4 ταμπλό. Αυτά είναι extension, τα οποία μπαίνουν δίπλα στο ταμπλό του παίκτη. Το ταμπλό του παίκτη είναι λίγο, κάπως έτσι και λίγο πιο μακρύ.
Οπότε δεν ξέρω πώς το κολλάς δίπλα. Ίσως εδώ, στο πλάι, θα δούμε. Όπως και να έχει, είναι μια επέκταση στο ταμπλό του παίκτη. Ένα για κάθε παίκτη, έχει το χρώμα του κάθε παίκτη, οπότε ξεκάθαρα ποιος θα πάρει τι. Φαίνεται εδώ. Δεν βλέπω να υπάρχει διαφορά ως προς το... Α, μάλλον εδώ κολλάει, γιατί βλέπετε προεκτείνει άλλο ένα, άλλη μία θέση για να μπει κάποιο σταθμό ή κάποιο σιδηροδρομικό δίκτυο που είναι στο πάνω μέρος του βασικού ταμπλό. Εδώ λοιπόν δεν βλέπω κάποια διαφορά σε αυτά εδώ. Είναι ίδια, είναι πανομοιότυπα, απλά είναι άλλο χρώμα. Οπότε υποθέτω ότι δεν έχει σημασία ποιο θα πάρει, ποιο παίχτη θα πάρει τι. Κάποιες θέσεις για να μπουν κάποια πλακίδια εδώ πάνω, καινούρια. Και κάθε παίχτη θα πάρει λοιπόν ένα τέτοιο ταμπλό για να το προσθέσει δίπλα στο δικό του. Τι βλέπουμε διαφορετικό? Να προσπαθώ να θυμηθώ και λίγο τι βλέπαμε στο βασικό. Ξεκινάγαμε λοιπόν από εδώ και αρχίζαμε να κατευθυνόμαστε προς την Δύση, προσπαθώντας να χτίσουμε το δίκτυό μας, βάζοντας connections, να στήσουμε σιδηροδρομικούς σταθμούς και να σκοράρουμε πόντους νίκης στο παιχνίδι. Αυτό που δεν βλέπω εδώ είναι τα score track, γιατί στο βασικό, ναι, είναι πιο μεγάλος ο χάρτης και σε αυτό το μέρος εδώ υπήρχαν τρία track πάνω στα οποία προσπαθούσε να ανέβεις, γιατί ήταν πολλαπλασιαστές. Πόσο καλά πήγες στο πόσο σταθμούς έστησες, πόσο καλά πήγες στο πόσα τηλέγραφα έχεις κάνει κάτω και πόσο καλά πήγες στο πόσες πόλεις πεντάρες έχεις φτάσει, που είναι οι πιο μακριές στο τέλος της διαδρομής. Και όλα αυτά ήταν πολλαπλασιαστές, γιατί όσο ψηλά πήγαινες, παίρνεις κάποια barrier, οπότε αν είχες πάρει 50 πόντους, αν είχες περάσει κάποιους δείκτες, θα ήταν 350, 150 και ούτω καθεξής. Οπότε ήταν πολύ έξυπνο το σύστημα του σκοραρίσματος που είχε. Εδώ τώρα δεν βλέπω αυτά τα track. Βλέπω το ένα track εδώ, το οποίο φαίνεται να έχει να κάνει κάποιες θέσεις. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορώ καν να εικάσω τι έχουν κάνει σχεδιαστικά, πρέπει να το παίξουμε. Φαίνεται να έχει μόνο αυτά τα δύο, δεν βλέπω κάποιο τρίτο. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν σκεφτεί και τι έχουν κάνει. Σίγουρα έχουν βγάλει τα τελέγραφα από τον πολλαπλασιαστή μάλλον, γιατί βλέπω ότι συνεχίζει να υπάρχουν τα τελέγραφα κάτω, στο κάτω μέρος, δείτε το. Όπου αντί να βάλεις σιδηροδρομικό σταθμό με τα σπιτάκια, μπορεί να το βάλεις εδώ και ανάλογα με το πόσο έχεις ενώσει, παίρνεις σε τόσους πόντους, έτσι τουλάχιστον ήσυχε στο παλιό. Αλλά δεν υπάρχει το track με τα τηλέγραφα, οπότε δεν ξέρω τι έχουν κάνει και ίσως το έχουν ρίξει ως προς potential προτινόμενο τρόπο για να πάρεις πολλούς πόντους νίκης. Θα δούμε στην πράξη. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι υπάρχει εδώ. Αυτό είναι το εξώφυλλο. Εδώ είναι οι κανόνες. Και εδώ είναι ένα πιο σκληρό χαρτί που έχει τα performance styles. Να λοιπόν, το σύστημα performance που σας είπα πριν έχει να κάνει με αυτά τα πλακίδια, τα οποία θα τα βρούμε εδώ, μάλλον, να τα, είναι αυτά η πίσω όψη και αυτή είναι η μπροστά, αυτά εδώ, πόσο καλά τα pass μάλλον, τα performance styles και αυτά εδώ, τα μαύρα, και εξηγεί το τι κάνει το κάθε τι. Και από την πίσω μεριά βλέπουμε τα wagons and tenders. Βλέπουμε ότι εδώ υπήρχαν λοιπόν ένα από τα συστήματα, τα πράγματα που είχε το παιχνίδι ήταν τα τρένα. Έπαιρνε διαφορετικά τρένα, τα οποία σου δίνουν διαφορετικές ιδιότητες μες στο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε να αρχίσει να προσθέτεις βαγόνια στα τρένα. Οπότε θα βάζεις το τρένα μπροστά και θα αρχίσουν να ακολουθάνε βαγόνια. Αυτό φαίνεται μάλλον και να σου δίνουν έξτρα ιδιότητες τα τρένα σου. Και ίσως παίρνεις και κάποιους πόντους νίκης, πόσο μεγάλο θα κάνεις το τρένο και κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, είναι πολύ ωραίο σαν ιδέα. Φαίνεται να είναι αυτό, δεν έχω διαβάσει κανόνες. Αλλά ξέροντας το βασικό, προσπαθώ να μαντέψω. Σίγουρα θα το στήσουμε αρκετά σύντομα το παιχνίδι. Αυτοί είναι οι κανόνες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί θα το γυρίσουμε και θα το στήσουμε και θα το δούμε και με το expansion, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν είναι πολλοί οι κανόνες. Δεν είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι. Δείτε το βίντεο, θέλετε να ρίξετε μια ματιά για το πώς παίζει. Το βασικό, το εισαγωγικό. Και το τελευταίο που υπάρχει εδώ είναι... Αυτό τώρα... Εδώ μάλλον γελάμε, γιατί μάλλον δεν μπορούσαν να έχουν ένα score pad λόγω της συσκευασίας που είδαμε. Πρέπει να είναι μάλλον κάποιο τύπου score φύλλο, το οποίο, καταλαβαίνουμε, δεν το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Έξτρα δείκτες, να λοιπόν, τα performance styles, ξαναλέω, είναι αυτά τα μαύρα, τα οποία θα έχουν το δικό του σύστημα σκοραρίσματος, και τα wagons, φαίνονται επίσης τα βαγόνια, τα οποία θα μπαίνουν στα τρένα από πίσω και θα δίνουν έξτρα ιδιότητες, γιατί βλέπετε ότι κάθε βαγόνι έχει πάνω, όπως και τα τρένα,
διαφορετικές ιδιότητες, τις οποίες μπορείς να εκμεταλλευτείς και να μπουστάρεις το σύστημα με το οποίο σκοράρεις πόντους νίκης. Ωραίο, πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν είναι τα performance styles, να τα δείτε λίγο καλύτερα. Και έτσι είναι τα wagons. Πολύ ωραίο. Ανυπομονώ να δω λοιπόν τι έχει γίνει με τα τηλέγραφα στην πράξη, γιατί είχε πολύ γίνει ντόρος γύρω από τα τηλέγραφα. Και επίσης να δω πόσο αυτά τα, μάλλον εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται, θα μπαίνουν αυτά. Γιατί βλέπω υπάρχουν και κάποια. Θα μπαίνουν αυτά τα performance styles, τα οποία μάλλον θα τα παίρνεις όταν καταφέρεις να κάνεις κάποια πράγματα, υποθέτω. Και τα βαγόνια θα κολλάνε στο τρένο στο οποίο το έχεις δίπλα στο ταμπλό σου, δεν υπάρχει κάπου. Και θα αρχίσεις να βάζεις βαγόνια μάλλον δίπλα πίσω, back to back, μαζί με τα τρένα σου. Είμαι βέβαιος, χωρίς να το έχω στο μυαλό μου, ότι δεν γυάλιζε το, γιατί το έχω παίξει πολλές φορές το βασικό, δεν γυάλιζε τόσο πολύ το χαρτόνι. Εδώ γυαλίζει λίγο παραπάνω. Που σημαίνει, θέλω να πιστεύω, δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι, να ταιριάζει μαζί με τα υπόλοιπα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν πλακίδια τα οποία πρέπει να τα προσθέσουμε στο βασικό και θα ξεχωρίζουν. Είναι καινούριο τύπου πλακίδια, οπότε δεν θα υπάρχει θέμα. Οπότε από εκεί και πέρα δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι το Railroad Revolution, Railroad Evolution. Και αφού πάρει μια βαθιά ανάσα για να το πεις και να το προφέρεις όλο, ανυπομονούμε να το δοκιμάσουμε, γιατί πρέπει να είναι ένα expansion το οποίο θα κάνει ένα καλό παιχνίδι, πολύ καλό, προσωπικά σας λέω, για μένα είναι από τα αγαπημένα μου, θα το κάνει ακόμα καλύτερο. Οπότε ανυπομονώ να το δω στην πράξη. Αυτό λοιπόν είναι το Railroad Evolution.